Και υπάρχει αμηχανία στο Βερολίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε, ο Γερμανός Πρόεδρος επρόκειτο να βρεθεί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, αλλά το Κίεβο διεμήνησε, Παντελή Βαλασόπουλε, καλό μεσημέρι, ότι είναι ανεπιθύμητος. Ναι, καλό μεσημέρι. Καθώς τον θεωρεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μέρκελ είχε πολύ φιλορωσικές θέσεις, κυρίως με την εξάρτηση της Γερμανίας από το φυσικό αέριο μέσω του Nord Stream 2, το οποίο συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση Μέρκελ, αλλά και τη συμφωνία Μίνσκ 2. Κάποιες κατηγορίες τις οποίες ακούει και στο εσωτερικό της Γερμανίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος βέβαια έχει δηλώσει ότι έκανα λάθος, ο Πούτιν μας εξαπάτησε όλους και ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Τώρα, τι έγινε χθες? Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ενώ είχαν ξεκινήσει προετοιμασίες για να μπουν στο τρένο να πάνε οι πρόεδροι των χωρών προς το Κίεβο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στάινμαγκερ, έμαθε ότι δεν είναι επικριτός από το Κίεβο, από τον πρόεδρο της Πολωνίας, τον κύριο Ντούντα, και αμέσως, όπως λένε οι πληροφορίες των γερμανικών μέσων, το κλίμα έγινε πάρα πολύ βαρύ και ο Γερμανός πρόεδρος αποχώρησε αμέσως από την Πολωνία, επιστρέφοντας στο Βερολίνο. Τώρα, στο Βερολίνο, η κυβέρνηση με μια λιτή ανακοίνωση λέει ότι η Γερμανία είναι από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας, το ίδιο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όμως, παρασκηνιακά υπάρχει μεγάλη αμηχανία. Δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσουν σε αυτό, που πολλοί θεωρούν εδώ ότι είναι και προσβολή προς το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα ποια ήταν η πολιτική του ως Υπουργού Εξωτερικών, του Στάινμαγκερ, ο οποίος βέβαια δημοσίως, όπως είπαμε, έχει ζητήσει συγγνώμη. Δεν ξέρουμε εάν θα πάει ο καγκελάριος Σόλτς στην Ουκρανία, καθώς τον κάλεσε σήμερα ο κύριος Ζελένσκι να πάει στην Ουκρανία. Δεν ξέρουμε αν θα αποδεχτεί την πρόσκληση, καθώς οι συνέπειες αυτής της προσβολής, όπως λένε, είναι άγνωστες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θα δούμε σε λίγο τι θα πούν και στο κυβερνητικό briefing για αυτή την υπόθεση.